Super. Mi besi. Κατερίνα, αυτό να φανταστεί 100 φύλλα έχουν κάτω από 10 ευρώ μαζί με την κόλλα. Αλήθεια. Εντελώς όμως και μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να αλλάξουμε. Ακόμη και έτσι μπορεί να το βάλει. Χωρίς κόλλα. Να σου δώσω κι άλλα. Ναι. Περίμενε. Ναι. Αμέσως. Τέλειο. Πάρτε κοντά να πηγαίνουν. Ένα πηγαίνει κοντά του. Εγώ θα είμαι. Ο Μπάτλερ. Βοηθός σκοτικού. Σκοτικού, λοιπόν. Είμαι βοηθός σκοτικού. Θέλεις να περνάς λίγα κρύσταλλα, Κατερίνα. Και έτσι γίνεται. Κυρία Καραβάτσου, θέλετε ένα χρυσό. Τι. Βέβαια, εννοείται πάντα. Σου βάζω κόλλα, περίμενε. Έλα, εδώ. Έφερε ένα μικρό σειρματάκι που μπορείς να το κάνεις. Ωραία, εδώ. Α, κατάλαβα. Είδες αμέσως πως γίνεται ένα παιχνίδι στο σπίτι και με την οικογένεια. Ξέρετε, ωραία που είναι. Να έχεις τρίχρονο να κυνηγάς. Φαίνεται αυτό εδώ. Ωραίο είναι, ρε. Αυτό το κάνουμε. Είναι σαν σκουλαρίκι δηλαδή, φαντάζομαι. Είναι ένα κρυσταλάκι. Εγώ έχω Κωνσταντίνα, δεν έχω φοβερό παιχνίδι. Εγώ έχω ένα παιχνίδι. Εγώ λέω 80's. Δεν μου πες να σου φέρω. Έχω που είναι κρεμαστά τέτοια. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Να μαζέψουμε υλικά που έχουμε στο σπίτι, να βάλουμε όλη τη διάθεσή μας. Και αν περιστρέψει και λίγο αυτό το χρυσό, το κάνει και μια σούπα. Παύλο, σου βάλει λίγο στο μάγουλο. Όχι, ευχαριστώ. Είναι η πιο ακριβή σούπα στον κόσμο, το ξέρεις, ε. Ναι. Τι είναι η πιο ακριβή? Σούπα στον κόσμο. Α, αυτό έφυγε. Δεν πειράζει, μωρό μου, δεν πειράζει. Έχω κι άλλα. Έχω κι άλλα. Σούπα στον κόσμο να φυλάξει. Έλα. Εδώ είμαστε. Δεν έχω κόζινα μου. Βάλαμε φύλλα χρυσού. Και περνάμε κρύσταλλα. Και αυτό γιατί ξέρει τι γίνεται. Κωνσταντίνα, όταν τελειώνουν τα Χριστούγεννα, ναι, όλοι στεναχωριόμαστε που μαδάμε το σπίτι και το διαλύουμε. Αυτό μπορούμε να το έχουμε μπροστά σε ένα παράθυρο, έλα μωρό μου. Όλο το χρόνο. Όλο το χρόνο. Παιδιά, και έχει και οικολογική διάθεση. Είναι εξαιρετικά ωραίο. Μόνο αυτά θα χρειαστούμε, φωτάκια δεν θα βάλουμε. Εγώ δεν θα ήθελα να βάλουμε. Τα κλαδιά αυτά που αλλά έχω φωτάκια αν θέλει να βάλουμε. Λίγο φωτάκι θα το ήθελα, ρε Σινίκο. Λοιπόν, σου έχω φωτάκι εδώ πέρα, τώρα θα σε βάλω να τα βάλει. Τα κλαδιά που τα βρίσκουμε, πες μας. Τα κλαδιά, παντού όλοι οι δρόμοι είναι γεμάτοι, αυτή την εποχή κλαδεύουν και μαζεύουμε. Αυτά είναι κλαδιά από ελιές που είναι κομμένα πολύ καιρό. Και είναι ωραίο, καμιά φορά έχει τις παραλίες τώρα, κάποια ξύλα. Ξεβρασμένα τη θάλασσα που θα σας δείξω την άνοιξη, πώς θα φτιάξουμε φοβερά έπιπλα με αυτά. Τέλεια. Φέρε μου, γιατί ωραία, ε. Έτσι μας είναι εκπομπή. Εσύ το χρυσό το πετάμε. Κάτσε. Τι μου κάνες. Τα έκανες στο σκουπί μου. Θα σου βάλω λίγο κι εσύ. Ξοντικούλη. Το μυέλαιο να βάλω. Τι φιλαράκι, ο Νταλή. Πού κόλλησες, η Κατερίνα το πήρε πολύ προσωπικά. Στολίζει και δεν μιλάει. Άσε με, ρε. Η Κατερίνα βάζει κρυσταλάκια. Έλα, κολλητή. Α, πού πήγε το χρυσό. Το χάσα. Έλα. Κατερίνα, σ' αρέσει. Μ' αρέσουν πολύ αυτά. Εσύ γενικά το έχεις όμως και με τη διακόσμηση. Εγώ, εμένα μου αρέσουν πολύ αυτά. Να σου πω, δεν πάει ρε Σινίκο. Πρέπει να... Έπεσε. Πάρε τα διαμάτια. Ξέρεις τι πρέπει, Κωνσταντίνα, να το βάζεις εκεί που περνάει κόλλα. Όπου περνάει κόλλα, έλα να σου δείξω εδώ, κοίτα, έλα να κάνεις ένα πιο ωραίο πράγμα.